Όπως κάθε χρόνο, αφού έχουν ολοκληρωθεί οι συσκέψεις στις περιφερειακές ενότητες, κάνουμε σε συνεργασία με την περιφέρεια Πελοποννήσου αυτή τη σύσκεψη για να σταθμίσουμε το βαθμό της προετοιμασίας αλλά και το βαθμό της ετοιμότητας όλων των δυνάμεων πολιτικής προστασίας. Σε συνεργασία με την περιοριστική υπηρεσία, η οποία ηγείται όλο αυτού του εγχειρήματος για την εμπειρική περίοδο, θεωρούμε ότι θα είναι μια χρονιά που θέλει προσοχή, κάθε χρονιά θέλει προσοχή. Τα τεχνικά ζητήματα τα εξετάζει βέβαια η πυροσβεστική καλύτερα. Εμείς όσον αφορά τους Δήμους και τις περιφέρειες, θα φροντίσουμε ώστε να υπάρχει μία ετοιμότητα και σε μέσα και σε ανθρώπινο δυναμικό, επικουρώντας το όρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα γίνει όμως κάποιες προσλήψεις από φοιτητές τώρα εν ώψη θερινής περίοδου για να ενισχυθούν σωστά περιοχηλάκια. Υπάρχει δυνατότητα στην αυτοδιοίκηση και στο πρώτο και στο δεύτερο βαθμό να γίνονται εποχικές προσλήψεις. Αρκεί να απαραίτητη βέβαια έγκριση, η οποία δεν έχει την έγκριση με παραδοσιακή ή τη χρονοβόρα, είναι πολύ πιο σύντομη η διαδικασία, αλλά είναι αποκλειστικά και θέμα σχεδιασμού του κάθε Δήμου. Κάποια ενίσχυση σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό θα γίνει μέσα από το καλοκαίρι φέτος 2015. Πρόσφατα υπέγραψε ο Υπουργός των Εσωτερικών την ενίσχυση από τη ΣΑΤΑ για την προστασία προς ισοτά πρώτου βαθμού, η οποία ανέρχεται στα 18,5 εκατομμύρια ευρώ για όλη την Ελλάδα. Αντίστοιχα ποσά, τα ίδια με πέρυσι, κατανεμήθηκαν και στους Δήμους της περιφέρειας Πελοποννήσου. Μέσα από αυτά τα χρήματα, λοιπόν, μπορούν οι Δήμοι να κάνουν ένα σχέδιο για την πυροπροστασία. Η περσινή θεωρήθηκε μια επιτυχημένη χρονιά σε βάση με τις επιτυχίες. Ευελπιστείτε φέτος σε κάτι ανάλογο, ίσως και κάτι καλύτερο? Αυτή είναι η δουλειά μας. Αυτό θέλουμε. Να έχουμε το μέγιστο αποτέλεσμα με τη μέγιστη προσπάθεια. Αν βοηθήσει και οι κλιματικές συνθήκες, αν βοηθήσουν και οι μετεωρολογικές κλιματικές συνθήκες, θεωρώ ότι θα είμαστε σε πολύ καλά επίπεδα. Όπως γνωρίζετε και γνωρίζουμε όλοι μας, η Πελοπόννησος, η Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο, θεωρείται από τις πιο επικίνδυνες περιοχές στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές. Όλη η Πελοπόννησος είναι ένα πρόβλημα. Με τη σημερινή σύσκεψη ευελπιστούμε στην καλή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων για να έχουμε καλά αποτελέσματα. Όπως δήλωσαν και μέσα ότι καμία υπηρεσία για κανένα φορέα από μόνο του δεν μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Όλοι μαζί πρέπει να προσπαθήσουμε για να έχουμε αποτέλεσμα όπως έγινε την περσινή χρονιά. Που υπήρχε καλή συνεργασία και καλός συντονισμός από την πολιτική προστασία και από εμάς αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Μιλήσατε μέσα για τις δύσκολες οικονομικές κυρίες που βιώνει η χώρα. Για τους μειωμένους προϋπολογισμούς για την πολιτική προστασία που θα βγάλετε πέρα φέτος. Σχετικά με την πολιτική προστασία δεν μπορώ να απαντήσω εγώ. Από ό,τι γνωρίζω, οι Δήμοι θα έχουν τα ίδια κονδύλια που είχαν την πέρσι. Με αυτά έχουμε, με αυτά θα δουλέψουμε. Πέρσι τα πήγαμε καλά. Ελπίζω ότι φέτος θα πάμε καλά. Θέλω να μας ξαναπείτε λίγο τίποτα για τις εναέριες δυνάμεις. Βέβαια, αυτό είναι ανάλογο. Από ό,τι είπα, θα κλιμακθεί στα ίδια επίπεδα. Αλλά δήλωσα και πάλι ότι αυτό είναι σχετικά με τη διαθεσιμότητα από την πολεμική αεροπορία, αν μπορεί να στηρίξει. Δεν είναι θέμα μόνο του αρχηγείου ή του περιοριστικού σώματο, είναι και θέμα τη πολεμική αεροπορία. Υπάρχουν ελλείψεις, προβλήματα σε ό,τι αφορά τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, υπάρχουν λάστιχα. Τα περιοριστικά είναι έτοιμα. Σε μεγάλο βαθμό είμαστε. Είπα και μέσα πάλι το δρόμο ότι η περιφέρεια Πελοποννήσου παρέλαβε 20 νέα αυτοκίνητα. Αυτό είναι ένα κιθαράκι παραπάνω από πέρυσι. Με λάστιχα υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι θέμα ότι δεν υπάρχουν λάστιχα, είναι θέμα οικονομικό με σχέση με το Υπουργείο Εμπορίου. Το αρχηγείο έχει κάνει προσπάθεια, κάνει την προσπάθεια να παραλάβουμε μέσα στο καλοκαίρι λάστιχα. Πιστεύω ότι τα παραλάβουμε. Με το προσωπικό είναι όλα εντάξει, υπάρχει επάρκεια στο προσωπικό. Ίδιες δυνάμεις. Χρειάζεται στου περισσότερα άτομα και κάποιε προσλήψει ενώ πιστεύει περίοδο. Κανεί δεν θα έλεγε όχι. Η περιφέρεια Πελοποννήσου απασχολεί κάθε χρόνο με πολλά και σοβαρά περιστατικά τον αντιπυρικό σχεδιασμό και τον μηχανισμό πολιτική προστασία. Είμαστε εδώ για να μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε του κινδύνου αυτού και να βγει κάτι παραγωγικό. Είναι μαζί μας και ο συντονιστής των πυροσβεστικών υπηρεσιών στο επίπεδο της αποδεδομένης. Μόνοι μας δεν μπορούμε. Θέλουμε τη βοήθειά σας. Η εκκύκλωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας καθορίζει τις υποχρεώσεις κάθε φορέα και τις αρμοδιότητες καθενός από εμάς εδώ μέσα. Καθώς και το πώς θα συνεργαστούμε προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος. Όπως προείπα, η δασική πυρκαγιά απαιτεί συλλογική προσπάθεια. Η υπηρεσία μας θα βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα και σε διαδρομή.
κάνουμε κάθε ανθρωπίνως δυνατή προσπάθεια, έτσι ώστε να έχουμε όσο γίνεται λιγότερες και όμορες εκτάσεις και οτιδήποτε άλλο μπορούμε να προσφέρουμε. Έχουν αναφερθεί τα προβλήματα που έχουμε εντοπίσει στον έλεγχο των δασικών δρόμων, στο δεξαμενές, στα υδροστόμια, στα πυροφυλάκια και έχουν σταλεί στις αρμόδιες αρχές για τη λύση των προβλημάτων. Ένα άλλο θέμα που έχουμε με τους χώρους ανεξέλεκτης εναπόδευσης απορριμμάτων και μας απασχολεί, ιδιαίτερα και πέρσι μας απασχόλησε, αλλά μας απασχολεί και φέτος, και ζητάμε από τους Δήμους να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε μην εγκλωβίζουμε δυνάμεις μέσα στην αντιπυρική περίοδο, το να φυλάμε τους χώρους αυτούς και να στερούμε τα περιπολικά μας από τα δασικά συμπλέγματα της περιφέρειας Πελοποννήσου και από την προστασία να προστατεύουμε τη ζωή και την περιουσία των πολιτών και του κράτους. Ένα θέμα το οποίο μέχρι τώρα ταλάνιζε πάρα πολύ την πυροσβεστική υπηρεσία και τις άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες ήταν το θέμα των χαβά. Θα γνωρίζετε ότι κάνουμε μία προσπάθεια, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη το έργο της αποκατάστασης των χαβά. Πιστεύουμε ότι είναι το τελευταίο καλοκαίρι, όπου θα βρίσκονται αυτές οι απίστευτες αιστείες μόλυνσης εγκληματικού έγκληματος του περιβάλλοντος, κυρίως όμως αυτές οι ορολογιακές βόμβες, όπως η ίδια η πυροσβεστική τις χαρακτηρίζει για το θέμα των πυρκαγιών. Πιστεύουμε ότι είναι το τελευταίο καλοκαίρι και το επόμενο καλοκαίρι αυτοί οι χώροι θα είναι χώροι πρασίνου. Η φύση γνωρίζουμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, απρόβλεπτα και ίσως με την ανθρώπινη παρέμβαση, την λανθασμένη, εκδικείται. Εμείς, σαν πολιτική προστασία, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόληψη, στην ετοιμότητα, αλλά στην αντιμετώπιση και στην αποκατάσταση περιπτώσεων όπως είναι οι δασικές πυρκαγιές. Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερα βαρύτητα στις εντολικές ομάδες, οργανώσεις, οι οποίες επιτελούν σημαντικό έργο και όλα αυτά βέβαια με την σημαντική υποστήριξη και καθοδήγηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για το δασαρχείο. Πυροφυλάκια ναι μεν υπάρχουν, χρειάζονται όμως επάνδρωση, αλλά χρειάζονται και συντήρηση, γιατί πάρα πολλά από αυτά, και το γνωρίζω εγώ γιατί γυρνάω στα βουνά, είναι και κατεστραμμένα. Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στα πυροφυλάκια. Επιφυλακή δασικών υπαλλήλων. Είναι γεγονός ότι τα δασαρχεία έχουν μεγάλο φορτίο και επιτελούν σημαντικό έργο. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών μου Αρκαδίας. Δεξιά βλέπετε τους τομείς ευθύνης των υπηρεσιών και έχουμε την Πύψινον Τρίπολης με τα πυροσβεστικά κλιμάκια Βυθίνας Άστρους Λεωνιδίου και την Πύψινον Μεγαλόπολης με το πυροσβεστικό κλιμάκιο Τροπέων. Στη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αργολίδας έχουμε την Πύψινον Απλίου με τα κλιμάκια της Τριζίνα και Καραμιδίου και την Πύψινον Άργους. Στη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κορινθίας έχουμε την Πύψινον Κορίνθου με τα κλιμάκια Περαχώρας με το κλιμάκιο Περαχώρας και την Πύψινον Κιάτου με το κλιμάκιο της Ευνοστήνης. Στη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λακωνίας έχουμε την Πύψινον Σπάρτης, την Πύψινον Αραιόπολης, Πύψινον Μολάρ με το κλιμάκιο της Τιμεάπολη και την Πύψινον Κηθείου με το κλιμάκιο των Κηθείων.